Έχουμε εστιάσει στο Plan A της κυβέρνησης αναφορικά με τη λειτουργία των καταστημάτων. Να συνομιλήσουμε λίγο με τον εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Λασιθίου, τον πρόεδρο, τον κύριο Θωμά Χαριτάκη. Κύριε Χαριτάκη, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα σας από τον Άγιο Νικόλαο. Εστιάσαμε λοιπόν στο Plan A της κυβέρνησης με το Click Away. Plan B υπάρχει ωστόσο, καθώς το Plan A δεν δουλεύει και πολύ. Αυτό έχουμε καταλάβει, αυτό έχουμε δει. Κοιτάξτε, το Plan A σίγουρα δεν λειτουργεί. Ξέρετε πολύ καλά ότι στις μικρές κοινωνίες οι καταναλωτές λειτουργούν τελείως διαφορετικά. Ο πελάτης έχει μάθει την αμεσότητα με το κατάστημα, με τον έμπορο. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ξεκάθαρα ότι το σύστημα αυτό δεν περπατάει. Το Click Away κατά ψέματα εξυπηρετεί κυρίως τις μεγάλες και καλά οργανωμένες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν δημιουργήσει μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα, επενδύοντας βεβαίως αρκετές χιλιάδες ευρώ, έτσι. Διότι προφανώς στη μηχανή αναζήτησης για να βρεις κάποιο αγαθό, πρέπει να έχεις δώσει αρκετά χρήματα ώστε να μπορεί να σε βρει ο καταναλωτής. Δεν τρέχει λοιπόν, δεν δουλεύει. Τι κάνουμε τώρα, κύριε Χαριτάκη? Κοιτάξτε τι κάνουμε. Είναι δεδομένο ότι ζητάμε όλοι, όλη η Κρήτη τουλάχιστον ζητάει να ανοίξουν οι επιχειρήσεις, το λιανικό εμπόριο στο νησί μας. Με τον κύριο Γεωργιάδη, τον υπουργό που έχουμε μιλήσει, τη Δευτέρα είχαμε κεντρική ένωση επιμελητηρίων Ελλάδος και συζητήθηκαν κάποια θέματα και οι κριτικοί πρόεδροι το θέσαμε, αλλά και εκτός της κεντρικής ένωσης το έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν είναι αρνητικός. Σε αυτή τη φάση, βέβαια, μέσα στις γιορτές δεν περιμένουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Το δεδομένο είναι όμως ότι η Κρήτη έχει χαμηλό επιδημιολογικό φορτίο. Βαδίζουμε σιγά-σιγά στο να έχουμε μονοψήφιο αριθμό κρουσμάτων στο νησί μας. Άρα, υπάρχει το ενδεχόμενο, υπάρχει σκέψη να μας ανοίξει έστω μετά τις γιορτές. Το κλίμα το οποίο επικρατεί στις επιχειρήσεις του Λασιθίου, ποιο είναι, κύριε Χαριτάκη? Υπάρχει αγωνία. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει έλλειψη ρευστότητας. Δεν εξελίσσεται καλά το πράγμα. Στην καλύτερη περίπτωση να πιάσουμε σε σχέση με το περσινό έτος τις εορτές, εννοώ να πιάσουμε το 20-25% είναι η καλύτερη περίπτωση του τζίρου μας. Μιλάτε για τις εμπορικές επιχειρήσεις ως επιτοπλίστων. Μιλάμε για το λιανεμπόριο. Για το λιανεμπόριο. Καθώς οι επιχειρήσεις τρέχουν, την ίδια ώρα το κράτος πιστεύει ότι δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Κοιτάξτε, το καλό της υπόθεσης είναι ότι μας δίνει το Click Away, αλλά δεν χάνουμε τα ευεργετήματα που έχουν οι κλειστές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις σε αναστολή. Αυτό, ας πούμε, ότι είναι ένα από τα θετικά. Τώρα, από εδώ και πέρα, πρέπει να εστιάσουμε στην επόμενη μέρα. Τι θέλω να πω? Ότι και εμείς οι επιχειρηματίες πρέπει να δούμε ότι οι καταναλωτικές συνήθειες αλλάζουν. Οι εξελίξεις, η πανδημία το έδειξε στο μέγιστο βαθμό. Πρέπει να προσαρμοστούμε, να εκμεταλλευτούμε το χρηματοδοτικό πρόγραμμα που θα βγει και να δημιουργήσουμε ηλεκτρονικά καταστήματα. Κακά τα ψέματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα τρέξει ένα πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ που είναι 100% επιχορηγούμενο, το ηλεκτρονικό κατάστημα έως 5.000 ευρώ. Πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε. Παρ' όλα αυτά, τα θέματα είναι πολλά. Ξέρετε ότι οι πληρωμές γίνονται ή με POS ή με κατάθεση λογαριασμούς. Άρα εδώ χρειάζεται οπωσδήποτε ένας ειδικός ακατάσχετος λογαριασμός, γιατί οι επιχειρήσεις χάνουν όλα τους τα χρήματα. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ελεύθερους λογαριασμούς. Είναι κατασχεμένοι. Το θέμα των επιταγών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να ρυθμιστεί και αυτό, με την έννοια ότι ξέρετε, οι περισσότεροι έμποροι επενδύουν στο τζίρο των εορτών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο μήνας Δεκέμβρης έχει αρκετές υποχρεώσεις πέραν των φορολογικών και των ασφαλιστικών. Υπάρχουν και επιταγές οι οποίες τρέχουν. Δεν μπορέμε να τα πήραμε, αλλά τζίροι δεν γίνονται. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για δεύτερη φορά μέσα στο έτος. Είναι άλλο ένα δίμηνο. 4 μήνες στους 12 δεν δούλεψαν οι επιχειρήσεις μας. Και μην ξεχνάμε ότι και στις 2 φορές, η μία ήταν η περίοδος του Πάσχα και η άλλη Χριστούγεννα πρωτοχρονιά. Αντιλαμβάνεστε, είναι και οι 2 εποχές οι οποίες γίνονται αρκετά μεγάλοι τζίροι των καταστημάτων. Δύσκολα τα πράγματα και περιμένετε κάποια ανταπόκριση, φαντάζομαι, και από την κυβέρνηση. Προφανώς. Να ρυθμιστούν οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Να μην χαθούν 120 δόσεις για το 2020. Είναι μια ειδική χρονιά, μην το ξεχνάμε αυτό. Μάλιστα. Οι τράπεζες παραμένουν θεατές. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ανακεφαλαιοποιήθηκαν. Ο ελληνικός λαός πληρώνει για αυτές τις τράπεζες. Έτσι. Και το λιγότερο που θα μπορούν να κάνουν είναι μια αναστολή δόσεων ή σπάσιμο των δόσεων. Μάλιστα. Κύριε Χαριτάκη, το κλίμα είναι ασφιχτικό στην αγορά. Και δύσκολο. Σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Θα το πολεμήσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Χαριτάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλές γιορτές.